Καλησπέρα σε όλους εκεί, παιδιά. Εγώ ονομάζομαι Βασίλειος Δημάκης. Είμαι κρατούμενος ποινικός στον Κορυδαλό. Και να διαβάμαστε μαζί με τους υπόλοιπους συγκρατούμενους μας στο σοφρονιστικό κώδικα τον καινούριο, ο οποίος δεν έχει κανένα σοφρονιστικό χαρακτήρα προφανώς. Εισάγει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι δεν υπήρχαν προφανώς και στερεί δικαιώματα από εμάς, περιστέλνει δηλαδή και δικαιώματα και αγώνες ετών που πολλοί συγκρατούμενοι μας στο παρελθόν διώχθηκαν με πειθαρχικές διώξεις, ποινικές διώξεις και μαζικές κιόλας ενίοτε. Και προφανώς αντιδρούμε σε ένα τέτοιο γεγονός, διότι δεν είναι δυνατόν να μας λένε πριν λίγο διάστημα ότι θα φέρουμε έναν πολύ καινοτόμο σοφρονιστικό κώδικα, ο οποίος θα έχει πολύ διαφορετικά πράγματα για εσάς και θα είναι προς το καλό σας. Προφανώς και δεν έχει τίποτα τέτοιο για μας, τίποτα απολύτως. Έχει ρίξει μερικά άρθρα πάνω τα οποία είναι πολύ, είναι μη υπολογίσιμα καν, δεν το θέλουμε καν. Αφήστε το σοφρονιστικό κώδικα όσο έχει στην τελική και απλά εφαρμόστε το. Από το 99 και έπειτα που έχει ψηφιστεί ο σοφρονιστικός κώδικας εφαρμόζεται στο 30% του. Δεν υπάρχει παραπάνω. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση εδώ και τα αιτήματα που εμείς έχουμε σαν κρατούμενοι Κορυδαλού και γενικότερα που προεκτείνεται ο αγώνας και στις υπόλοιπα καταστήματα κράτησης. Το πρώτο που αφορά για εμάς τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δηλαδή στην ουσία μας λέει ότι θα έχουμε ένα κωδικό τον οποίο θα το πληκτρολογούμε στα τηλέφωνα και θα μας ανοίγει η γραμμή στα ηλεκτρονικά παρακολουθούμενα τηλέφωνα προφανώς και στις συνομιλίες μας και στους υπόλοιπους. Να, εδώ που συνδέεται η ποινικοποίηση οποιασδήποτε διαπροσωπική σχέση με το οικείο περιβάλλον σου και γενικότερα, όχι μόνο με το οικείο σου. Λοιπόν, και θα μας έχει στην ουσία ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν θέλει δηλαδή ο εισαγγελέας αργότερα, θα μπορεί να εισάγει και να λέει, σαν μέρος πειθαρχικής ποινής, θα μπορείς να μην έχεις τόση πρόσβαση στο τηλέφωνο και στην επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Αυτό προφανώς δεν έχει καμιά σοφρονιστική διάθεση το μέτρο. Είναι σίγουρο για μας. Επίσης, επαναφέρει στην ουσία από την πίσω πόρτα τα καταστήματα τύπου Γ. Στην ουσία με τη μορφή πτερυγών. Σε κάθε κατάστημα θα κρατούνται δηλαδή κάποιοι κρατούμενοι οι οποίοι για αυτούς είμαστε απίθαρχοι, διότι απίθαρχος πλέον σημαίνει και να μπορεί να διεκδικείς τα δικαιώματά σου μάλλον είναι μη πειθαρχία. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο γίνεται αυτό και δεν είναι δηλαδή, είναι λίγο φαϊνότερο. Επίσης, προβλέπει την παρέμβαση του εισαγγελέα σε περίπτωση απεργίας πείνας. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, είναι βασανιστικό να σου λέει ο άλλος όχι. Δηλαδή στην ουσία εμείς καταλαβαίνουμε ότι σου λέει κοίτα να δεις παιδί μου, εμείς δεν θέλουμε να σε χρεωθούμε. Θες, ζήσε τώρα, πήγαινε στο κελί σου και γίνε αυτό κύριε σαν θες. Τουλάχιστον δεν σε χρεωθεί το κράτος με τα αιτήματά σου. Αυτό στην ουσία κάνει αυτό το μέτρο. Επίσης, με εντολή του εισαγγελέα που σε έχει τιμωρήσει, αν θέλει το αρμόδιο όργανο δηλαδή, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που είναι ο εισαγγελέας, και είναι πάντοτε εδώ αυθαιρετή προφανώς, σε κάθε κατάστημα, όχι μόνο εδώ, λοιπόν, θα μπορεί κάλλιστα να σου πει ότι σου διακόπτει τις σπουδές. Είναι δυνατόν να σου πει ο εισαγγελέας διακόπτει τις σπουδές του κρατουμένου και πώς θα σοφρονιστεί ο άνθρωπος. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι συλλεγματικά κατοχυρωμένο αυτό. Δηλαδή, πώς θα σου πει δεν μπορεί να σπουδάσει, δεν μπορεί να διαβάσει, τι μπορεί να σου κάνει δηλαδή. Θα σου βάλει παροπίδιο να διαβάσει αυτά που θες εσύ. Λοιπόν, επίσης, μας βάζει βραχιολάκι στην άδεια. Δηλαδή, στην ουσία, στο 1/5 της ποινής έπαιρνε την άδειά σου, δοκιμαζόσουνα και επανατασσόσουνα, αν ήθελες. Τώρα πλέον θα σου λέει, μόλις είναι για την άδεια, αν θες και είσαι καλό παιδί, θα σου βάζουμε βραχιολάκι να πας στο σπίτι σου σε κατοίκον περιορισμό. Εντάξει, αυτό δεν είναι μέτρο και σου λέει είναι στη διακριτική ευκαιρία του κρατουμένου να το ψηφοποιήσει. Τι λέτε, φίλε. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε από όλα αυτά που λέμε και αυτά που θα πούμε ακόμα. Δεν είναι τίποτα προς εκχώρηση. Αυτά ήταν ήδη κεκτημένα. Τι μπορεί να εκχωρήσει από όλα αυτά που μας έχουν βάλει και δεν τα έχουμε βάλει όλα. Είναι πολύ λίγα δηλαδή τα αιτήματα που εκθέτουμε. Είναι κι άλλα δηλαδή. Επίσης σου λέει. Όταν έχεις, ξέρω εγώ, ίσως έχεις ευεργετικό υπολογισμό ημερών αποκτήσει από εργασία, σου τα αφαιρεί ο εισαγγελέας. Μέχρι τώρα ήταν, σου έβαζε μια στέρηση εργασίας 6 μήνες, ένα χρόνο. Κατανοητό, άντε. Ένα μέτρο για μας δεν είναι για μένα προσωπικά. Γιατί η τιμωρία δεν είναι μέτρο σοφρονισμού για κανένα λόγο. Λοιπόν, σου κόβει, φασιστικά σου λέει 3 μήνες μεροκάματα, 6 μήνες μεροκάματα. Δηλαδή αυτό εξισώνεται. Στη δική μας με πράξεις, αν το βγάλουμε, σε 5 χρόνια έχει λάξει επιπλέον. Δηλαδή σου ρίχνει μια επιπλέον ποινή, η οποία προφανώς δεν συγχωνεύεται, προφανώς
αποδεκτή ενταφεστικά. Αυτή η κατάσταση πώς μπορούμε να τη δεχτούμε εμείς ουσία, όταν μας ξαναπερνάει η δικαστήρια για πράγματα που είναι πειθαρχικές ποινές στην ουσία, αφού έχει τόσο μεγάλο κόστος μετά στην αντιφυλάκησή μας. Θεωρούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι καθαρά, δηλαδή ο νέος συμφωνιστικός κώδικας έχει καθαρά πειθαρχικό τρόπο σκέψη. Δηλαδή οτιδήποτε περνάει δηλαδή, οι κρατούμενοι θα πρέπει να πειθαρχούν. Όποιος δεν πειθαρχεί, με ασφαλισία του εισαγγελέα που θα νομιμοποιείται πλέον, θα μπορεί να πηγαίνει σε ένα ειδικό κατάστημα κράτηση, να παραμένει εκεί. Όσοι κατεβαίνουν για δικαστήρια θα μπορούν να έρχονται και να μένουν σε αστυνομικά τμήματα, ούτως ώστε να κουράζουν οι ανθρώποι και να μην έχουν το δικαίωμα στη δίκαιη διοίκηση στην ουσία. Όταν βρίσκεται σε ένα μεταγωγόν, που όλοι ξέρουμε ακριβώς πώς είναι η κατάσταση και τι συνθήκες βιώνει ο καθένας όταν κρατείται σε τέτοια μέρη, προφανώς και δεν έχεις τη σκέψη να μπορέσει να υποστηρίξει τον εαυτό σου με τον τρόπο που θες εσύ. Εμείς έχουμε εκπομπή σε αγώνες για αυτά τα θέματα. Έχει και άλλα θέματα πάρα πολλά που δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε να τα εξηγήσουμε ακριβώς στην ΕΕ. Ο συμφωνιστικός κώδικας μπορεί ο καθένας να τον δει και να τον ερμηνεύσει με τον τρόπο που πρέπει βέβαια, και όχι όπως τον ερμηνεύουν αυτοί οι ενίοτε. Και εμείς κάνουμε έναν αγώνα ο οποίος θεωρούμε ότι πρέπει να τον κερδίσουμε οπωσδήποτε. Με μαζικές πυρηνικές διαδηλώσεις προφανώς. Ως ο παρόν, από ό,τι βλέπουμε, και έτσι πρέπει να γίνεται, μέχρι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός ο αγώνας που κάνουμε τώρα είναι ο αγώνας του αυτονόητου. Δηλαδή, στην ουσία, αυτά που είμαστε εμείς είναι τα πράγματα που είχαμε ήδη. Δεν εισάγει κάτι νέο ο συμφωνιστικός κώδικας για να πούμε εμείς, μάλλον. Θα θέλαμε και αυτό. Δεν είχαμε τέτοια απέτηση. Γιατί έτσι ακούγεται προς τα έξω στην ουσία, ότι έχουν και απαιτήσεις στην ουσία για την ουσία. Μα εμείς τα εφαρμοστήρια ήδη υπάρχουν και δεν μας κάνουν αγωνιμένο. Εσωφρονιστικό μακέτα. Είναι στον τρόπο σκέψη του κυρίου Φιτράκη, δηλαδή αυτό, να φέρνει έργα μακέτα, όπως και η εκπαίδευση στην ουσία μακέτα. Δηλαδή, είμαστε στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούμε και έχουμε μία ώρα πρόσβαση στον υπολογιστή, στο ΑΕΗ. Τι μπορεί να κάνει σε μία ώρα, να δικτυολογήσει το password και τη δίνει ναι. Άντε να μπει σε μία ακόμα στο σελίδα και τελειώσαμε. Όταν θα πρέπει να κάνουμε εγώ μια εργασία, και αυτό πάλι είναι στα αιτήματα. Δηλαδή, όλη η κατάσταση εδώ στην ουσία θέλει απλά να μην έχει καταδίκη από την Ευρώπη και την Ιδίω. Νομοθετεί πράγματα, δεν τα εφαρμόζει και έχει έναν εισαγγελέα μονίμως σαν κόρα και να κάνει μόνο κράτη και να μοιράζει πειθαρχικές ποινές. Εντάξει, προφανώς αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε να γίνει. Εμείς ζητούμε την άμεση απόσυρση του συμφωνιστικού κώδικα. Την άμεση απόσυρση. Ή αν όχι, δεν είναι τίποτα από ό,τι ζητούμε προς εκχώρηση. Τίποτα. Από όλα τα αιτήματα που έχουμε θέλουμε να ικανοποιηθούν όλα. Δεν είναι κάποιο από τα αιτήματά μας κάτι που είναι κάτι παραπάνω. Εμείς ζητάμε μη μας περικοπούν τα ήδη υπάρχουν δικαιώματά μας. Αυτό ζητάμε μονάχα. Έχουμε ξεκινήσει την κινητοποίησή μας εδώ και μέρες. Σήμερα μπήκαμε σε διαρκή αγώνα δηλαδή. Ξεκινήσαμε, έχουμε κατά τη μεσημεριανή κατάκτηση τα κελιά ανοιχτά. Το απόγευμα το ίδιο, το προάβλιο. Μέχρι την κανονική ώρα κλεισίματος βάσει του εσωτερικού φυλακής, η οποία είναι 5.30. Και τα κελιά, αντί να κλείνουν 8 η βραδινή κατάκτηση, θα κρυπάνε 9. Από την Παρασκευή θα πάμε 9.30 το αύριο, θα είμαστε δηλαδή έξω από το σκότος. Γιατί θεωρούμε ότι η εκτράχυνση είναι μονάχα το μέτρο που μπορούμε να καταλάβουν ή τουλάχιστον να σκεφτούν για να μπουν σε μια διαδικασία να αλλάξουν κάποια πράγματα ή να μας δώσουν κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες θα είναι αυτές και θα μπορούμε να τις τεκμηριώσουμε ότι θα τις εφαρμόσουμε. Αλλιώς ήμασταν υποχώρητοι προφανώς και δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Δυστυχώς, διότι οι συνθήκες είναι άδειες, είτε εκπαιδευτικές, είτε οι συνθήκες διαβίωσης, παραδεδεγμένα, όπως το λένε οι συνθήκες χάλια, και υπάρχουν καταδίκες γι' αυτό. Και προφανώς θα πάμε μέχρι τέλος, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμά μας που είναι η πλαντήρα σοφρονισμό, υποτίθεται. Έτσι που δεν υπάρχει αυτό. Για κανένα λόγο. Αλλά διεξάγουμε, σας λέω, έναν αγώνα, ο οποίος είναι ο αγώνας για το αυτονόητο. Και συνήθως αυτός ο αγώνας για το αυτονόητο είναι πιο χοροπλός. Δηλαδή, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι τα νομοθετήματα αυτά που έρχονται τώρα και τα προηγούμενα είναι καθαρά βάση των δελτίων ειδήσεων και αυτά που βγάζουν τα κανάλια. Έγινε αυτό το τάδε αδίκημα, το τάδε αδίκημα, το τάδε αδίκημα. Ωραία, φίλε. Εμείς τώρα, γιατί που είναι κάθε αδίκημα, ο καθένας έχει την τιμωρία του στα δικαστήρια. Υπάρχει η ατομική ευθύνη. Για ποιο λόγο η ατομική ευθύνη να συνιστά συλλογική τιμωρία προς μια ειδική ομάδα πληθυσμού? Αυτό θα μπορούσε να γίνεται και στους πολιτικούς τότε.
όταν κλέβει ξανά κάποιο πολιτικό, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα που του γνωρίζουμε όλου και του βαλίδε, θα μπορούσε τότε να του λέει στο μισό του σε πολιτική αποζημίωση. Εμεί για ποιο λόγο να μα χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο? Γιατί είμαστε από δύο κομπέρε τράβου στην πίστευτη κοινωνία και πιθανότερο είναι αυτό, δεν θα αντιδράσουν. Ναι, αλλά πάνε οι κυρίοι που δεν αντιδρούσαν καθόλου μια περάσπιση πιστική. Όσο και αν θέλουν αυτοί, να μείνουν τα πράγματα όπω ήταν. Είναι καθαρά το θέμα αυτό, δεν είναι μόνο το Υπουργείο. Εγώ σα λέω, λέμε ότι εμεί είμαστε καλοί άνθρωποι και σκεφτόμαστε ότι το Υπουργείο θέλει νομοθετεί προ τη σωστή κατεύθυνση και αυτά. Μα πώ θα και να νομοθετήσει το Υπουργείο, και πολλά νομοθετήματα του Υπουργείου δεν γίνονται από την πάθη σοφρονιστική προσέγγιση των ανθρώπων εδώ που εντέλει αυτή τη δουλειά. Εν ουσία, έχουμε άτομα τα οποία ευθύνονται καθαρά για την κακή, για το μη νομοθετικό χαρακτήρα του σοφρονιστικού συστήματο. Προστατευτικό και είναι οι ίδιοι άνθρωποι εγκατελειμμένοι εδώ πέρα μέχρι να πάνε τη σύνταξή του, δηλαδή έρχονται. Μαζεύουν συντάξει με χρόνια και εμεί ταλαιπωρούμε. Αυτή η κατάσταση εδώ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αλληλέγγυα δράση σα. Ειλικρινά, αισθανόμαστε πολύ ευγνωμοσύνη προ όλου σα. Αυτά από εμά, παιδιά. Ελπίζω να νικήσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Θεωρούμε ότι είναι ο πιο σημαντικός που έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Γιατί ο σοφρονιστικός κώδικας δεν αφορά μόνο την ποινική αντιμετώπιση ενός κρατουμένου, αφορά την καθημερινότητά του. Και σε αυτό το θέμα, ήδη η καθημερινότητά μας είναι εσχρή. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερη. Αυτά, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Βασίλη, νομίζω μιλάμε εκ μέρους όλων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σου. Και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να μην μείνουμε σε μια εκδήλωση, αλλά αυτό να είναι η αρχή για έναν αγώνα αλληλέγγυο. Και όλοι μας, και έξω και μέσα, να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σημειωτέων να πούμε ότι στην Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση σε οποιοδήποτε θέλει μπορεί να βρεθεί και να παρασταθεί έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού σαν μια ένδειξη διαμαρτυρίας των εκτός των τυχών ανθρώπων που μέχρι τώρα ευτυχώς υπάρχει αλληλέγγυα δράση και απευθυνόμαστε στους ουμανιστές προφανώς και όχι σε κανέναν άλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Σας ευγνωμονούμε γι' αυτό. Σου ευχόμαστε καλή νίκη. Καλώς σε βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.